Κρύβεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νευρικότητα που προκαλεί στην Άγκυρα η ελληνογαλλική συμφωνία με Τούρκους αξιωματούχους, όπως μας είπε ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, ο Χουλουσία Κάρ, να χρησιμοποιούν ακόμη και πολεμική ρητορική. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατήγγειλε σε διεθνές φόρουμ την πρόθεση της Τουρκίας να αναβιώσει εχθρότητες του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Οι ήρωές μας είναι πάντα έτοιμοι για τη γαλάζια πατρίδα, είναι η φράση που συνοδεύει βίντεο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, καθώς η Τουρκία, έχοντας ενοχληθεί από τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και από ασκήσεις αντιπαρμενίων και την ευνομία, επιμένει στην προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσία Κάρ, αφού χαρακτήρισε την επίσκεψη Χαρδαλιά στις Σινούσες προκλητική, ξεσπάθωσε κατά της Αθήνας και της συμφωνίας με το Παρίσι. Bazı ülkelerin teşvik ve kıkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlama sevdası başladı Yunanistan'da. Fakat biz diyoruz ki önce matematik, önce tarih. Bunlara bakın. Yani bu tür girişimlerle, palyatif bir takım tedbirlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin. Απάντηση για τις Σινούσες έδωσε ο Δήμαρχος του νησιού με μια τεράστια ελληνική σημαία ζωγραφισμένη να κοιτάει προς τις τουρκικές ακτές. Ενοχλημένος και ο Χουλουσία Κάρ για τις Σινούσες. Υπομονή, έχουμε πολλά ακόμη σχέδια για τις Σινούσες. Ο τουρκικός τύπος από τη μία προσπαθεί να εμφανίσει την Ελλάδα και τη συμφωνία της με τη Γαλλία ως επιτιθέμενη, φτάνοντας στο σημείο να αναφερθεί ακόμα και σε πυρηνική απειλή εκ μέρους της Αθήνας και την ίδια στιγμή να καθησυχάσει την κοινή γνώμη ως προς το ποιοτικό στρατιωτικό προβάδισμα της Ελλάδας, αναφερόμενος στο αίτημα της Άγκυρας προς την Ουάσιγκτον για 40 καινούργια F-16 και την αναβάθμιση 80 ακόμη. However, nowadays, extremist ideas threaten to revive long forgotten animosities and tensions. This is the case with Turkey's decision to convert into mosques Hagia Sophia and the Hora Monastery. These two monuments that have been designated as World Heritage Sites are regrettably being used for political ends. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Ινδία ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του Ισραήλ, Blue Flag, με ελληνικά γεράκια να πετούν την ερχόμενη εβδομάδα, ατσαλώνοντας τις συμμαχίες της Αθήνας.